Να πάμε στην τελευταία σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Να πάμε στην Εύη Σπανού, η οποία βρίσκεται με αφορμή βέβαια και την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Σωστά, Εύη? Πολύ σωστά, και θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο Άλμπερτ Άινστάιν είχε πει κάποια στιγμή ότι αν εξαφανιστούν οι μέλισσες μέσα σε 4 χρόνια θα εξαφανιστούν και οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, κύριε Κώστα Λιονταράκη, είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Μελισσοκόμων Ανατολικής Κρήτης. Συλλόγου. Συγχωρείτε. Αν συμφωνείτε με αυτό που είχε πει ο Άλμπερτ Άινστάιν. Βεβαίως, συμφωνώ. Αν σκεφτείτε ότι το 90% της επικονίας σε όλα τα φυτά τα κάνει η μέλισσα. Και το 80% των επικονιάσεων στα τρόφιμα είναι από τη μέλισσα. Εξαρτώμαστε από τη μέλισσα, ειδικά διατροφικά και για τον καθαρό αέρα. Η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας καθιερώθηκε επίσημα από τον ΟΗΕ το 2018. Ωστόσο, η σημαντικότητα και η σημαντική προσφορά της, όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στα υπόλοιπα ζώα και αυτά, είναι πολύ σημαντική. Εσείς, σαν μελισσοκόμος, Ποια είναι η άποψή σας για τον ρόλο που έχει η μέλισσα και πόσο βοηθάει? Εάν κοιτάξετε γύρω σας, τα κόμματα που έχει φύσει αυτή τη στιγμή τα οφείλουμε καθαρά στη μέλισσα. Η επικονίαση γίνεται από τη μέλισσα. Από τα καθαρά φυτά και από τα ζωντανά χρώματα βγαίνει ο καθαρός και λεπτός αέρας που χρειάζεται στον άνθρωπο και στη φύση για να επιβιώσει. Και γενικότερα η βιοποικιλότητα και το οικοσύστημα είναι ο πιο απαραίτητος ισορροπιστής η μέλισσα. Γι' αυτό και πρέπει να την προστατεύουμε και να τη σεβόμαστε. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε εμείς, σαν απλοί πολίτες, ερχόμενοι στη φύση, να μην διαταράξουμε το περιβάλλον τους, και συνήθως πού μπορούμε να βρούμε μελίσια, όπως βλέπουμε εδώ, δηλαδή σε ποιες περιοχές ευδοκιμεί το να ασχοληθεί κάποιος με την μελισσοκομεία? Κοιτάξτε, η μελισσοκομεία την τελευταία δεκαετία έχει ανθίσει στην Κρήτη, βοηθάει πολύ βιοποικιλότητα. Είμαστε από τις πιο πυκνο... από την πιο πυκνή αυτή τη στιγμή. Βιοποικιλότητα του εδάφους από τη μία πλευρά του νησιού μέχρι την άλλη. Έχουμε τεράστια ποικιλία από βότανα, τεράστια ποικιλία από φυτά, τα οποία είναι απαραίτητα και για τη διατροφή του ανθρώπου, αλλά και της μέλισσας. Η μέλισσα ζει από το νέκταρ, από το μέλι και από τη γύρη, την οποία την αποδίδει απλόχερα σε εμάς και οφείλουμε να τη σεβαστούμε, να τη φροντίσουμε τη μέλισσα, δηλαδή να προστατεύσουμε τα δάση, να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα του νησιού, όπως είναι, ας πούμε, αυτά εδώ τα μικρά βότανα που μπορείτε να δείτε ανάμεσά μας. Να μην ψεκάζουμε, να υπάρξει μέτρος ψεκασμούς. Είναι ο πρώτος εχθρός της μέλισσας, έχει καταντήσει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος με τους ψεκασμούς. Γίνεται μια παγκόσμια προσπάθεια να αλλάξουν τα φάρμακα, και ειδικά ευρωπαϊκή, να αλλάξουν τα φάρμακα ώστε να μην βλάπτουν τόσο πολύ τις μέλισσες. Αλλά το χέρι το κρατάει ο άνθρωπος. Θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε τους ψεκασμούς, να γίνονται βραδινές ώρες, δηλαδή από τέτοια ώρα και μετά, ούτως ώστε οι μέλισσες να μην πηγαίνουν στο νέκταρ ή στη γύρη και να καταστρέφονται ολόκληρα κοπάδια την ίδια στιγμή που είναι απαραίτητα για τη συγκομιδή του μελιού. Ποια είναι η εποχή που, η μέλισσα εργάζεται αδιάκοπα? Γιατί αν θέλετε να μας πείτε και κάποιες πληροφορίες για το μελίσι, δηλαδή κάποιος που θα έρθει πρώτη σε επαφή με ένα μελίσι, τι θα βρει? Θα βρει τη βασίλισσα, θα βρει τις εργάτριες? Και ποιες είναι οι εποχές που εργάζονται πιο σκληρά για την παραγωγή του μελιού? Η μέλισσα, να πούμε ότι είναι η δεύτερη πιο οργανωμένη κοινωνία στον κόσμο, μετά το μυρμήγκι. Μέσα... τις εργάτριες, οι οποίες αυτές καταντάσσονται σε διάφορες αρμοδιότητες, και βασικός παράγοντας είναι και οι κηφίνες, οι οποίοι είναι πλήρως απαραίτητοι για την επιβίωση ενός νησιού. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λιονταράκη. Θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο. Χαρά μας κύριε Λιονταράκη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ ευχόμαστε. Εύη, ποιος σε πιάνει? Χθες ήσουν Μεσοπέλαγα, σήμερα είσαι εκεί στο βουνό.